Πληγή για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας αποτελεί το φαινόμενο των λαφρανασκαφών που πραγματοποιούνται από κυκλώματα Ελλήνων και ξένων αρχαιοκάπηλων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αντικείμενα ανεκτήμητης αρχαιολογικής και χρηματικής αξίας ως μέσο πλουτισμού. Οι λαφρανασκαφές δεν είναι καινούργια υπόθεση για τη χώρα μας ούτε για την περιοχή μας, που στο παρελθόν έχει μπει πολλές φορές στο στόχαστρο αυτών των κυκλωμάτων. Μία νέα υπόθεση αρχαιοκαπηλείας, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η περιοχή των Ιωαννίνων, ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας, προσθέτοντας τρία ακόμη αντικείμενα στον μακρύ κατάλογο των ελληνικών αρχαιοτήτων που ταξίδεψαν από τη χώρα μας σε μουσεία και συλλογές ξένων χωρών μέσω παράνομων διαδρομών. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, κύκλωμα αρχαιοκάπηλων ύστερα από λαθρανασκαφές εντόπιζε ελληνικές αρχαιότητες, τις οποίες έστελνε στην Ιταλία, ξέπλαινε στην Ελβετία και μετά πολλούσε πανάκριβα στην Ατλάντα της Αμερικής. Ανάμεσά τους ένα μαρμάρινο άγαλμα κόρης των ελληνιστικών χρόνων, πιθανότατα της Τερψιχώρης, το οποίο σύμφωνα με την εφημερίδα είχαν κρύψει σε στάνη κοντά στα Γιάννενα, όπου και βρέθηκε και το διακινούσε δε σε πυροσβέστης που είχε επαφές με κυκλώματα αρχαιοκάπηλων στο εξωτερικό. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν το συγκεκριμένο αντικείμενο έφτασε στα Γιάννενα από άλλη περιοχή ή αν πρόκειται για προϊόν λαθρανασκαφής στην ευρύτερη περιοχή, η οποία διαθέτει μια πλούσια πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά. Οι λαθρανασκαφές δεν είναι άγνωστο φαινόμενο για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου αλλά και των νομού Ιωαννίνων, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως η ΙΒ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχει εντοπίσει παλαιότερα τέτοιες περιπτώσεις, τις οποίες παρέπεψε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Κωνσταντίνο Ζάχο. Κατά καιρούς η υπηρεσία εντοπίζει περιπτώσεις λαθρανασκαφών και πράττει τα νόμιμα, δηλαδή ειδοποιεί τις αστυνομικές αρχές, και ανάλογα προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτό το κακό της αρχαιοκαπηλείας.